Σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τις εντολές ελέγχου ροής. Οι εντολές, όλα τα προγράμματα γράφονται συνήθως χρησιμοποιώντας τριών ειδών εντολών. Είναι οι σειριακές εντολές, που ουσιαστικά είναι, συνήθως είναι εκτελέσεις συναρτήσεων ή αναθέσεις και είναι ο πιο απλός τρόπος να γράψουμε ένα πρόγραμμα. Οι εντολές απόφασης, δηλαδή if-else, και οι εντολές επανάληψης. Στο σημερινό μάθημα θα κυρίως αναφερθούμε στις εντολές απόφασης. Λοιπόν, οι εντολές δηλαδή θα μάθουμε πολύ καλά την if. Το συντακτικό της εντολές προς συνθήκη. Η εντολή if συντάσσεται ως εξής. Βάζουμε πρώτα το if, μετά βάζουμε μία έκφραση και ενδιάμεσα ανάμεσα στο end και στο if μπορούμε να αναφέρουμε τις εντολές που θέλουμε να εκτελεστούν όταν η έκφραση είναι αληθής. Αυτό σημαίνει εδώ πέρα όταν η έκφραση είναι αληθής θα εκτελεστεί η εντολή 1. Αν η έκφραση δεν είναι αληθής δεν θα εκτελεστεί η εντολή 1. Έτσι. Στην περίπτωση που έχουμε και else, αν χρησιμοποιήσουμε και το else, μπορούμε να έχουμε το εξής. Μπορούμε να έχουμε if έκφραση εντολή 1, else εντολή 2, end. Έτσι, οπότε στην περίπτωση που η έκφραση είναι αληθής, τότε θα εκτελεστεί η εντολή 1, ενώ εάν η έκφραση είναι ψευδής, θα εκτελεστεί η εντολή 2. Αυτό σημαίνει αυτό είναι το else. Το else σημαίνει διαφορετικά ουσιαστικά. Υπάρχει πιο πολύπλοκο σχήμα, όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Στην περίπτωση αυτή, αν η έκφραση 1 είναι αληθής, τότε θα εκτελεστεί η εντολή 1, else if έκφραση 2, δηλαδή εάν δεν ισχύει η έκφραση 1 και ισχύει η έκφραση 2, τότε θα εκτελεστεί η εντολή 2. Αλλιώς, αν δεν εκτελεστεί καμία από τις δύο εντολές, εντολή 1 και 2, θα εκτελεστεί η εντολή 3. Σε αυτά τα σχήματα που βλέπουμε εδώ, στο δεύτερο δηλαδή σχήμα και στο τρίτο σχήμα, αυτό που ισχύει είναι ότι σίγουρα θα εκτελεστεί κάποια από τις εντολές. Ανάλογα με την τιμή της έκφρασης 1, για παράδειγμα, είναι αληθής, θα εκτελεστεί η εντολή 1. Αν είναι αληθής η έκφραση 2, αλλά ψευδής η έκφραση 1, θα εκτελεστεί η εντολή 2. Εάν είναι ψευδές και οι δύο εκφράσεις, η έκφραση 1 δηλαδή και η έκφραση 2, τότε θα εκτελεστεί η εντολή 3. Θα δούμε και παραδείγματα στην πορεία. Ας πάρουμε αυτό εδώ το παράδειγμα. Γράφοντας αυτό εδώ τον κώδικα, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εάν το β είναι διάφορο του 0, αυτό είναι το σήμα για το διάφορο του 0, και το α δια β είναι μεγαλύτερο ίσο του 18,5, τότε το χ θα πάρει την τιμή 2. Ωραία, αλλιώς το χ θα πάρει την τιμή 0. Για να δούμε κάποια παραδείγματα τώρα, για να το καταλάβετε. Ας πούμε ότι το β είναι 0 και το α δια β και το α είναι 0, οπότε το α δια β βασικά εδώ δεν ορίζεται, αλλά αν το β είναι 0, σίγουρα το χ θα πάρει την τιμή 0, γιατί δεν θα εκτελεστεί καθόλου αυτή εδώ η εντολή. Αν το β είναι 1 και το α δια β είναι 0, τότε τι σημαίνει. Αν το β είναι 1, τότε το β είναι διάφορο του 0, αλλά το α δια β είναι 0, δεν είναι μεγαλύτερο από το 18,5, άρα αφού δεν ισχύει αυτή εδώ πέρα η έκφραση, δεν θα εκτελεστεί αυτή η εντολή, θα εκτελεστεί αυτή εδώ η εντολή, επομένως το χ πάει θα γίνει 0. Το ίδιο ισχύει και, και σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση που το α δια β ήταν 18 και όχι πάνω από 18,5, οπότε πάλι το χ θα γίνει 0. Εάν όμως το β είναι 10 για παράδειγμα, έτσι είναι διάφορο του 0, και το α δια β είναι 20, άρα είναι μεγαλύτερο του 18,5, τότε το χ θα πάρει τιμή 2. Δεν θα εκτελεστεί δηλαδή αυτή εδώ η εντολή. Και δεν θα εκτελεστεί καθόλου αυτό το κομμάτι. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα εδώ πέρα είναι με το OR. Αυτό εδώ πέρα είναι το E δηλαδή. Εδώ το χ θα γίνει 10, εάν το β είναι διάφορο του 0 ή το α είναι διάφορο του 0. Βλέπετε, αν το β και το α είναι 0, τότε σίγουρα θα πάμε εδώ. Εάν όμως το β είναι διάφορο του 0 ή το α διάφορο του 0, όπως εδώ στο παράδειγμα που το β είναι 0 και το α είναι 1, τότε είναι αληθής η έκφραση συνολικά αυτή εδώ. Άρα θα εκτελεστεί το χ ίσον με 10. Το ίδιο ισχύει και στις άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν το β είναι 10 και το α είναι 1, τότε πάλι αυτή εδώ είναι η αληθής, επομένως το χ θα γίνει 10. Ας κάνουμε και ένα παράδειγμα τώρα μαζί. Θα πάρουμε αυτόν τον κώδικα εδώ πέρα, την γραφή, και θα τον μεταφέρουμε στο FreeMAT.
Έχουμε πει ότι εδώ πάμε στο C-Temp αν είμαστε στο τμήμα, αλλιώς πάμε στο φάκελο που δουλεύουμε. Ας πάω κι εγώ σε ένα φάκελο εδώ πέρα και αντιγράφω τον κώδικα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι κάνει ο κώδικας, αυτός εδώ. Μπορώ, άμα διαλέξω με Ctrl Alpha τον κώδικα, πατήσω δεξί κλικ πάνω, συγγνώμη, πατήσω Edit και πατήσω Smart Index, Ctrl J δηλαδή, αυτό που κάνει είναι ότι φτιάχνει λίγο, βλέπετε μου φτιάχνει, το Smart Index μου φτιάχνει καλύτερα την ταξινόμηση με τα κενά στον κώδικα, δηλαδή τοποθετεί κατάλληλα τα κενά ώστε να είναι πιο ευανάγνωστος. Αυτό που κάνει αυτός ο κώδικας είναι αρχικά ότι καταρχήν δεν είναι συνάρτηση, έτσι, είναι script. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι είναι script? Γιατί δεν έχει το function στην αρχή. Τη στιγμή που είναι script μπορεί να εκτελεστεί απευθείας. Δηλαδή μπορώ να πατήσω εδώ πέρα execute και να εκτελεστεί. Αρχίζει να το σώσω πρώτα, έτσι. Οπότε ας το σώσουμε ως if example και βάζουμε και στο τέλος ένα. Ωραία. Η πρώτη εντολή που εκτελείται είναι input. Η δεύτερη εντολή είναι πάλι input, που σημαίνει ότι input, θυμάστε, είναι η συνάρτηση με την οποία μπορούμε να δώσουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο. Και η τρίτη εντολή είναι πάλι input. Επειδή δεν έχουμε βάλει στις δύο πρώτες το σίγμα, θα πρέπει να δώσουμε αριθμό, ενώ στην τρίτη θα πρέπει να δώσουμε, βλέπετε, δώσε την πράξη μεταξύ το χ και ψ. Συν, πλην, διά κτλ. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα ουσιαστικά υλοποιεί ένα κομπιουτεράκι. Εάν το π είναι συν, βλέπετε, αν δεν έχει δώσει κάποιος εδώ πέρα το συν, το αποτέλεσμα θα γίνει χ και ψ. Εάν έχει δώσει κάποιος το μείον, το αποτέλεσμα θα γίνει χ μείον ψ, το ρες, ωραία, και τα λοιπά. Αν έχει δώσει το επίθετο πολλαπλασιάστε και το διά θα τα διαιρέσει. Αν έχει δώσει κάτι άλλο, δηλαδή αν το π δεν είναι κάποιο από αυτά εδώ, τότε θα πρέπει να επιστρέψει λάσος είσοδο και να το return σημείο να τελειώσει το πρόγραμμα. Διαφορετικά δεν μπει σε αυτή την else, τότε θα εκτυπώσει το αποτέλεσμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα με τη βοήθεια της συνάρτησης display. Ωραία, οπότε μπορούμε να το τρέξουμε τώρα. Το τρέχουμε με το βελάκι. Αφού το τρέξαμε, πάμε στο command window. Έτσι μου λέει να δώσω το ψ. Δίνω το ψ. Δίνουμε την πράξη συν. Α, συγγνώμη, δεν έχουμε δώσει το χ όμως, έτσι. Τώρα, κανονικά, με το πάνω βελάκι μπορώ να... Έχει πατηθεί το Enter, βλέπετε, δύο φορές, γι' αυτό υπήρχε πρόβλημα με το χ. Σβήνω τα κενά. Ένας τρόπος να το τρέξουμε που σίγουρα λειτουργεί είναι να γράψουμε if... underscore... example, δηλαδή να γράψουμε το όνομα του αρχείου χωρίς το τελεία M, οπότε τρέχει σίγουρα. Πατάμε το Enter, δώσε το χ, ας πούμε δίνουμε 5. Στο ψ δίνω το 8. Και η πράξη που θέλω να κάνω μεταξύ τους είναι η πρόσθεση, βάζω συν. Οπότε το αποτέλεσμα είναι... το αποτέλεσμα... Είναι το RES, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχει τυπώνεται. Το RES, για παράδειγμα, τώρα πρέπει να έχει πάρει τιμή 13. Όντως έχει πάρει τιμή 13, αλλά δεν έχει τυπώνεται εδώ. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον να βρούμε το λάθος. Για κάποιο λόγο δεν εκτελείται σωστά αυτή εδώ πέρα η εντολή. Η οποία... Μάλλον ναι, δεν εκτελείται γιατί... λόγω της σύνταξης που έχουμε δώσει, δεν εκτελείται. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να εμφανίσουμε το RES σε ξεχωριστά. Πιθανώς σε εσάς να εκτελείται η εντολή. Αφού εμένα δεν εκτελείται, θα βάλω DISP το RES και θα κάνω αποθήκευση. Με το πάνω βελάκι ξαναεκτελώ το script. Αυτό είναι script, έτσι, οπότε το εκτελούμε. Βάζω 8 και 4, οπότε περιμένω αν δώσω συν να δώσω το 12 και βλέπω το αποτέλεσμα είναι 12. Ωραία. Πάμε να δούμε στη συνέχεια ένα επόμενο παράδειγμα. Ωραία. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μία συνάρτηση
η οποία αυτό που κάνει ότι υπολογίζει και επιστρέφει το φόρο δεδομένου του εισοδήματος και του αριθμού των παιδιών. Αυτό που ισχύει είναι ότι το αφορολόγητο είναι 10.000 συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή, αν κάποιος έχει, με βάση τον παλιό κανόνα που ισχύει τέλος πάντων αυτό, εάν κάποιος έχει 10.000 εισόδημα και κάτω, έτσι, και δεν έχει κανένα παιδί, δεν πληρώνει καθόλου φόρο, έτσι. Ή ανάλογα με τα παιδιά που έχει, πάλι δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Και το εισόδημα τώρα που είναι πάνω από το αφορολόγητο και μέχρι 30.000 ο φόρος είναι 25%. Και το εισόδημα που είναι πάνω από 30.000 ο φόρος είναι 35%. Ας υποθέσουμε ότι ισχύουν αυτοί οι απλοί κανόνες για να υπολογίσουμε το φόρο. Και πάμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα που υπολογίζει το φόρο. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει τώρα εδώ στην αρχή τι είναι. Καταρχήν έχω πάρει copy-paste την πρώτη γραμμή από εδώ, τη τελευταία μάλλον γραμμή από εδώ που είναι ο ορισμός της συνάρτησης, έτσι. Θέλουμε να φτιάξουμε μια συνάρτηση που παίρνει δύο παραμέτρους, εισόδημα και παιδιά, άρα το βάζουμε στις παραμέτρους αυτό εδώ το κομμάτι, επιστρέφει το φόρο, έτσι και το όνομά σας το λέμε get tax. Και στην αρχή γράφουμε το function γιατί είναι συνάρτηση. Ωραία. Οπότε το αφορολόγητο είναι 10.000 είναι τα παιδιά, 1.000 επί τα παιδιά. Αυτή είναι η μεταβλητή που αποθηκεύει το αφορολόγητο. Εάν τώρα το εισόδημα είναι μικρότερο από το αφορολόγητο, ο φόρος πόσο θα πρέπει να βγει. Ο φόρος θα πρέπει να είναι... θα πρέπει να είναι 0. Έτσι, δεν πληρώνουμε καθόλου φόρο. Εάν δεν ισχύει τώρα αυτή η περίπτωση, έχουμε άλλες δύο περιπτώσεις. Else if το εισόδημα να είναι, προφανώς θα είναι πάνω από το αφορολόγητο γιατί δεν έχει μπει στην πάνω περίπτωση, θα πρέπει να είναι όμως μικρότερο από το 30.000, έτσι. Γιατί εδώ λέμε ότι πρέπει να είναι μέχρι 30.000. Άρα μικρότερο από το 30.000, τότε ο φόρος που θα προκύψει, πόσο θα είναι. Ο φόρος που θα προκύψει είναι 25%, αλλά για το εισόδημα που είναι πάνω από το αφορολόγητο. Άρα είναι 0,25 επί το εισόδημα που είναι πάνω από το αφορολόγητο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι το εισόδημα μείον το αφορολόγητο. Αυτό είναι το εισόδημα που είναι πάνω από το αφορολόγητο. Αν κάποιος για παράδειγμα έχει 20.000 εισόδημα, θα φορολογηθεί και είναι, δεν έχει παιδιά, έτσι, θα φορολογηθεί για τις 10.000. Αν έχει 15.000 εισόδημα, χωρίς παιδιά, θα φορολογηθεί για 5.000. Γι' αυτό αφορούμε το αφορολόγητο. Ωραία, οπότε αυτός είναι ο φόρος σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει μια διαφορετικά, αν δεν μπει πουθενά, θα πρέπει να μπει στην περίπτωση που έχουμε πάνω από 30.000. Έτσι, αυτή είναι η τελευταία περίπτωση, δεν χρειάζεται να βάλω else if. Γιατί αν δεν μπει εδώ και εδώ, σημαίνει ότι είμαστε πάνω από 30.000. Επομένως, τότε ο φόρος θα είναι. Είναι 35%, αλλά για αυτούς που είναι πάνω από 30.000. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει εγώ να προσθέσω 0,25 για τις πρώτες 30.000 συν 0,35 είναι ο άλλος συντελεστής για τα χρήματα που είναι πάνω από 30.000. Δηλαδή ουσιαστικά επί το εισόδημα μείον, μείον τις 30.000 τώρα. Γιατί το κάνω, αυτή είναι λίγο μπερδεμένη περίπτωση, αλλά θα το δούμε μαζί. Λοιπόν, ας πούμε ότι κάποιος έχει 35.000 εισόδημα. Θα πρέπει να πληρώσει φόρο από τις 10.000 μέχρι τις 20.000. Είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Από τις 10.000 συγγνώμη, μέχρι τις 30.000, δηλαδή 20.000 ουσιαστικά, αυτό κάνουμε εδώ, με την αφαίρεση αυτή εδώ. Τις 20.000 θα φορολογηθούν με συντελεστή 0,25 και οι τελευταίες 5.000 που είναι πάνω από τις 30.000 θα φορολογηθούν με συντελεστή 0,35. Γι' αυτό αφαιρούμε από το 35.000 στο 30.000 ευρώ. Πάντα βάζουμε στο τέλος ερωτηματικά για να μην εκτυπώνουμε, έτσι. Και στο τέλος επιστρέφουμε το φόρο. Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και ένα DISP εδώ και να βάλουμε φόρος, ας πούμε. Για να εκτυπωθεί και ο φόρος στη συνάρτηση. Τώρα, για να την αποθηκεύσουμε τη συνάρτηση, για να μπορούμε να την τρέξουμε, πάμε Save As και θα πρέπει να την ονομάσουμε Get Tax. Ωραία. Πρέπει να προσέχουμε το όνομα. Είπαμε να είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα του αρχείου. Και τα κεφαλαία παίζουν ρόλο, έτσι.
Οπότε είμαστε έτοιμοι, τα αποθηκεύουμε. Για να τρέξουμε τώρα τη συνάρτηση, δεν μπορούμε να τρέξουμε από εδώ. Έτσι, γιατί δεν έχουμε τιμές για το εισόδημα και τα παιδιά. Εδώ τρέχουμε μόνο τα scripts. Οπότε πάμε στο command window. Και τρέχουμε τη συνάρτηση. Η συνάρτηση τρέχει. Μπορούμε να βάλουμε φόρος. Εδώ μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε μεταβλητή. Ίσον get tax. Και βάζουμε το εισόδημα. Ας πούμε βάζουμε 50.000. Και κάποιος έχει, ή μάλλον βάλουμε ένα απλό παράδειγμα, ας βάλουμε εκ των αρχή 5.000 εισόδημα και με δύο παιδιά. Αυτός δεν πληρώνει σίγουρα φόρο, έτσι. Όντως, ο φόρος είναι 0. Η μεταβλητή φόρος, βλέπετε, παίρνει τη τιμή 0, εδώ πέρα. Τώρα, ας πούμε ότι κάποιος έχει 15.000 και δύο παιδιά. Θα πληρώσει 750 ευρώ. Αν έχει 30.000 και τρία παιδιά, έτσι. Αντίστοιχα πληρώνει 4.250. Αυτός, γιατί πληρώνει αυτός 750? Γιατί αυτός πληρώνει καταρχήν, αφού έχει δύο παιδιά, έχει αφορολόγητο 12.000, άρα πληρώνει μόνο για 3.000 ευρώ εισόδημα και πληρώνει με συντελεστή 0,25. Αν πολλαπλασιάσουμε το 3.000 επί το 0,25, μας κάνει 750. Αντίστοιχα, αυτός εδώ πάλι πληρώνει με συντελεστή 0,25, γιατί έχει 30.000 εισόδημα. Αλλά επειδή έχει τρία παιδιά, πληρώνει από το 13.000 και πάνω, άρα πληρώνει ουσιαστικά για 17.000 ευρώ επί 0,25. Οπότε πρέπει να βγαίνει 4.250. Σωστά. Οπότε είδαμε και το παράδειγμα με την Get Tax. Αντίστοιχο είναι και αυτό εδώ το παράδειγμα, όπου θέλουμε να υπολογίσουμε το ντόκο για δεδομένου του ποσού που έχουμε στην τράπεζα και τις μήνες που έχουμε κατάθεση. Ας κάνουμε και αυτό εδώ το παράδειγμα, να το δείτε. Οπότε θα φτιάξουμε μια συνάρτηση η οποία λέγεται Get Tokos. Επιστρέφει τρεις μεταβλητές αυτοί και παίρνει δύο παραμέτρους. Ωραία. Επιστρέφει λοιπόν τον τόκο, το επιτόκιο και την κατάθεση, δηλαδή το τελικό ποσό ουσιαστικά. Κάτω από 10.000 δίνει 4%, από 10.000 μέχρι 50.000 δίνει 5% και από πάνω από 50.000 δίνει 6%. Η διάρκεια πάνω από 6 μήνες αυξάνει τον παραπάνω τόκο κατά 0,5 και πάνω από 12 μήνες αυξάνει τον παραπάνω τόκο κατά 0,75. Ωραία, ας φτιάξουμε λοιπόν αυτή τη συνάρτηση. Παίρνουμε copy-paste τη γραμμή αυτή εδώ και τη βάζουμε. Συγγνώμη. Και τη βάζουμε στο FreeMat. Πατάμε New Tab. Εδώ, νέο αρχείο. Τη φέρνουμε την πρώτη γραμμή. Εδώ πέρα τώρα. Ναι. Ωραία. Οπότε στην αρχή. Μπορούμε να βρούμε τον τόκο. Ανάλογα με το ποσό μπορούμε να βρούμε και τον τόκο, έτσι. Εάν το ποσό... Ας φτιάξουμε λίγο τα fonts. Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα fonts, θα πάμε λίγο σε πιο μεγάλα fonts. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο, ας δούμε λίγο την εκφώνηση ξανά. Εάν το ποσό είναι μάλλον κάτω από 10.000, είναι 10.000 μέχρι 50 και πάνω από 50, έτσι. Άρα αν είναι κάτω από, μπορούμε να βάλουμε κόρτε εδώ στους 10.000 ή μικρότερο μάλλον το 10.000 με βάση έτσι όπως είναι η εκφώνηση, τότε ο τόκος, συγγνώμη, το επιτόκιο τότε, το επιτόκιο μας ενδιαφέρει εμάς, το επιτόκιο θα είναι, το επιτόκιο θα είναι 4%, οπότε είναι 0,04 το 4%. Else, εάν δηλαδή, διαφορετικά, τα γράμματα είναι... Λοιπόν, αν το ποσό λοιπόν είναι κάτω από 10.000, το επιτόκιο είναι 4%. Else if, αν το ποσό είναι μέχρι 50.000, το επιτόκιο θα γίνει 0,05%, δηλαδή, συγγνώμη, θα γίνει 5%. Διαφορετικά, το επιτόκιο θα γίνει 6%.
Τώρα, εάν η διάρκεια είναι πάνω από 6 μήνες, θα έχουμε αύξηση μισού της 100, εάν είναι πάνω από 12 θα έχουμε 0,75 αύξηση. Οπότε πάμε στο κώδικα μας και ελέγχουμε και τη διάρκεια τώρα. Εάν οι μήνες, είναι πάνω από 6, τότε το επιτόκιο θα πρέπει να αυξηθεί κατά μισό της 100. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει το επιτόκιο που ήταν πριν, συν το επιτόκιο που έχουμε από πάνω, δηλαδή συν 0,005. Else, εάν οι μήνες, βάζω else if γιατί είναι, αν δεν ισχύει το από πάνω, θα πρέπει να ισχύει αυτό εδώ. Εάν οι μήνες λοιπόν είναι πάνω από 12, τότε το επιτόκιο θα πρέπει να γίνει συν 0,75, δηλαδή αντί για 0,005 θα πρέπει να γίνει 0,075. End. Ωραία, το επιτόκιο το έχουμε υπολογίσει. Αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε τώρα είναι ο τόκος. Ο τόκος είναι το ποσό επί το επιτόκιο. Σωστά. Και την κατάθεση. Η κατάθεση τώρα ποια είναι. Η κατάθεση είναι το ποσό που είχαμε συν τον τόκο. Και τέλειωσε η συνάρτηση. Τη στιγμή που τέλειωσε η συνάρτηση μπορούμε να τη σώσουμε κιόλας. Με το όνομα get tokos, έτσι. Τη σώζουμε με το όνομα get tokos και μπορούμε να την τρέξουμε για να δούμε τι θα δώσει. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα απλό. Μισό λεπτό. Ας κάνουμε clear εδώ. Λοιπόν. Ας πούμε ότι τρέχουμε τη συνάρτηση, εδώ ουσιαστικά αν παρατηρήσετε αυτό που κάνω είναι ότι θα τρέξω την get tokens. Ας πούμε ότι έχουμε κάποιος έχει 1000 ευρώ και τα βάζει για 12 μήνες. Οπότε για να δούμε τι τόκο επιτόκιο και κατάθεση θα πάρει. Δεν βάζω ερωτηματικό για να τα εκτυπώσω και απευθείας. Το επιτόκιο είναι 0,045, σωστά, γιατί είναι 0,045, δηλαδή 4,5%, γιατί ήταν 4% συν μισό της 100, επειδή το τα βάζουμε 12 μήνες. Ο τόκος είναι 45 ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το επιτόκιο. Βέβαια έχουμε κάνει ένα λάθος, έτσι, κανονικά έχουμε κάνει ένα λάθος, εδώ που έχουμε υπολογίσει τον τόκο, επειδή έτσι όπως έχουμε κάνει είναι απλός τόκος, έτσι πρέπει να διαρρέσω εδώ με το 12 και εδώ να πολλαπλασιάσουμε τους μήνες. Αυτή είναι η περίπτωση του απλού τόκου. Ωραία. Ας πούμε ότι έχουμε απλό τόκο. Οπότε θα πρέπει να γίνει μάλλον σε ποσό επιπιτόκιο δια 12. Ωραία. Ανάλογα με πόσους μήνες θα έχουμε, θα προκύψει ο τελικός στόχος. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά τοκίζονται μόνο μια φορά στην κατάθεση. Βέβαια, κάμια φορά δεν έχουμε ανατοκισμό δηλαδή. Ας πούμε ότι ισχύει αυτό που είναι πιο απλό και ξανατρέχουμε το παράδειγμα μας. Εδώ το παράδειγμα θα δώσει ακριβώς το ίδιο. Αλλά αν βάζαμε 24 μήνες, περιμέναμε να παίρναμε διπλάσιο τόκο με βάση τον απλό τόκο, έτσι. Οπότε, στο ίδιο παράδειγμα, δεν θα πάρουμε διπλάσιο, θα πάρουμε και κάτι παραπάνω γιατί θα αλλάξει επιτόκιο, έτσι, δεν θα είναι 4,5, θα μεγαλώσει. Το λάθος που έχει γίνει είναι το εξής. Εδώ πέρα λέμε αν οι μήνες είναι πάνω από 6, αλλά πρέπει να πούμε και κάτω από 12, έτσι. Είδατε ότι μπορεί να κάνουμε λάθος προγραμματισμό και βουλιαζόμαστε. Οπότε θέλει το μυαλό να είμαστε συγκεντρωμένοι. Και κάτω από 12, δηλαδή από 6 μέχρι 12, τότε έχουμε σημείο 0,005. Ενώ αν είναι πάνω από 12, τότε έχουμε 0,0075. Προηγουμένως δεν είχαμε βάλει αυτό εδώ. Επομένως πάντα έπαιρνε σε αυτή την if, αν ήταν πάνω από 6. Για να το κάνουμε αποθήκευση και θα το τρέξουμε για το προηγούμενο παράδειγμα, ακριβώς, για 24 μήνες δηλαδή, οπότε θα περιμένουμε λίγο μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό εδώ. Έτσι, σωστά. Οπότε ο τόκος είναι 95 και η κατάθεση έγινε 1095. Έτσι, από 1000 πήγε 1095 γιατί το 95.
Κάποιος μπορεί να βάλει ένα πιο μεγάλο ποσό, μπορεί να βάλει 10.000 ή μάλλον μπορεί να βάλει 100.000 για να κάνει ένα πολύ μεγάλο ποσό για 24 μήνες. Τότε το επιτόκιο θα γίνει 6,75, είναι το 6% συν το 0,75% που το παίρνει επειδή είναι πάνω από 12 μήνες, 24 μήνες. Οπότε είναι 6,75 το επιτόκιο και γίνεται για 2 χρόνια. Οπότε ο τόκος βγαίνει 13.500 ευρώ. Από τις 100.000 έχουμε ουσιαστικά 6.750 το χρόνο, οπότε είναι 13.500 ο τόκος και γίνεται 113.500 το τελικό ποσό από 100.000 που ήταν. Ουσιαστικά είναι ο τόκος συν το ποσό. Το επόμενο παράδειγμα, μάλλον δεν υπάρχει επόμενο παράδειγμα, υπάρχουν τα τυπικά λάθη που θέλω να σας αναφέρω. Τα τυπικά λάθη είναι, πότε κάνουμε λάθος στη SIF. Καμιά φορά ξεχνάμε το END. Το END είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί που βάζουμε το END τελειώνει το κομμάτι του κώδικα που εκτελείται μέσα, μέσα στο IF. Αντί για διπλό ίσον πρέπει να βάζουμε απλό ίσον. Αυτό επίσης είναι λάθος. Και κάνουμε λάθος και στις προτεραιότητες, δεν βάζουμε παρενθέσεις κτλ. Εδώ είναι ένα απλό παράδειγμα που επιστρέφει την ενδιάμεση τιμή, δηλαδή ουσιαστικά επιστρέφει τον αριθμό που είναι στη μέση, επιστρέφει ένα από τους τρεις αριθμούς, αυτόν που είναι το μεσαίο αριθμό, που είναι ανάμεσα στους άλλους δύο. Εδώ βλέπετε την υλοποίηση στο MATLAB. Βλέπετε αν το α, πού είναι το μεσαίο στο α. Θα πρέπει το α να είναι ανάμεσα στο β και στο σ, έτσι. Αλλά ας πούμε ότι το β είναι το μεγαλύτερο και το σε πρέπει να είναι το μικρότερο. Είναι το, δηλαδή αν το σε είναι το μεγαλύτερο, το β είναι το μεγαλύτερο και το σε είναι το μικρότερο θα μπει εδώ. Εάν το β είναι, αν το α δεν είναι μεγαλύτερο του β αλλά το α είναι μικρότερο του σε, θα μπει σε αυτή την περίπτωση, οπότε μία από τις δύο να ισχύουν, αυτό είναι το όριο εδώ που έχουμε βάλει, το median θα είναι το α. Δηλαδή αν το α είναι μικρότερο σε του β και το α είναι μεγαλύτερο σε του σε, είναι δηλαδή το α ανάμεσα στο στο σε και στο β, τότε μπαίνουμε εδώ, ή αν το α είναι ανάμεσα στο β και στο σε, μπαίνουμε πάλι εδώ. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Τώρα, εάν το αντίστοιχο ισχύει για το β, το ενδιάμεσο θα είναι το β, τότε αν δεν ισχύει κανένα από τα άλλα δύο, τότε αναγκαστικά το ενδιάμεσο θα είναι το σε, γιατί η ενδιάμεση τιμή θα είναι μία από τις τρεις. Εδώ βλέπετε ότι με έξυπνο τρόπο γλιτώσαμε τον κώδικα που θα έπρεπε να γράψουμε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να το γράψουμε αυτό εδώ, γιατί αν δεν είναι το α και το β, θα είναι σίγουρα το σε.